Με έκτακτα οικονομικά μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων ροδακινών παραγωγών σχεδιάζουν να απαντήσουν οι Βρυξέλλες στο ρωσικό εμπάργκο, ενώ η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει στη δημιουργία κοινού μετόπου με τις χώρες του Νότου για την έβρεση κοινής λύσης προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ζημιές από την απαγόρευση τροφίμων στη Ρωσία και να αποζημιωθούν οι αγρότες. Έκτακτη κοινή σύσκεψη παραγωγών και εξαγωγών της Σημαθίας της Πέλασης Πιερίας, της Κοζάνης και της Φλόρινας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Μεταξύ των προτάσεων που καταγράφηκαν στην σύσκεψη και θα κατατεθούν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Καρασμάνη, είναι η άμεση απογραφή, η απόσυρση και η καταστροφή των φρούτων και κυρίως των ραδακίνων, που λόγω ευπάθειας παραμένουν στα ψυγεία με άμεσο τον κίνδυνο της φυσικής αλλίωσής τους. Προληπτικά μέτρα και πρωτοβουλίες από την ελληνική κυβέρνηση για το ενδεχόμενο έλλειψης φυσικού αερίου λόγω του εμπάργου της Ρωσίας ζητά ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΔΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από τη Ρωσία είναι υψηλή και το ενδεχόμενο διακοπής ή περιορισμού της ροής του φυσικού αερίου απευθείας από τη Ρωσία ή μέσω Ουκρανίας θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και γενικότερα στην εθνική μας οικονομία. Τη βεβαιότητά του ότι ο στόχος των 19 εκατομμυρίων τουριστών για το 2014 θα επιτευχθεί παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη ρωσική και την ουκρανική αγορά, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Με αφορμή τα στοιχεία του Επταμείνου των Διεθνών Αεροπορικών Αφήξεων που δημοσιοποιεί ο Σύνδεσμος, καταδεικνύεται ότι όλα τα σημαντικά αεροδρόμια της χώρας παρουσιάζουν διψήφιες αφήξεις τον Ιούλιο, με πρωταθλητές τα αεροδρόμια της Αθήνας και των Χανίων. Ελληνοαλβανικό κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων εξάρθρωσε στη Θεσσαλονίκη η αστυνομία ενώ συνέλαβε έναν 59χρονο Αλβανό οδηγό βιτιοφόρου και έναν 42χρονο Έλληνα ιδιοκτήτη μάντρας. Παράλληλα, ως συνεργοί τους ταυτοποιήθηκαν μια ιδιοκτήτρια και ένας διαχειριστής εταιρείας εμπορίας καυσίμων, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Αλβανία.